ότι από σήμερα μέχρι και την 5η 10 Φεβρουαρίου τουλάχιστον σχεδόν παραλύει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι τρία πράγματα. Πρώτον είναι τι θα γίνει με όλους αυτούς τους ανθρώπους που θα χρειαστούν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εντός αυτής της εβδομάδας των απεργιακών κινητοποιήσεων. Σε ποια σημεία ακριβώς αντιδράτε με το νομοσχέδιο σαν νοσοκομιακοί γιατροί και τι μέλη γενέστε αφού βλέπουμε ότι το Υπουργείο δεν αλλάζει στάση. Οι νοσοκομιακοί γιατροί έχουν φροντίσει ούτως ώστε να υπάρχει επαρκέστατο προσωπικό ασφαλείας στα νοσοκομεία, οι εφημερεύοντες γιατροί, οπότε δεν θα υπάρξει κίνδυνος για τη ζωή κανενός αρρώστου. Όλοι θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν εφόσον είναι επίγοντα περιστατικά. Χθες απεργούσατε, κύριε Βαρνάβα. Χθες είχατε απεργία. Κατάλαβα. Είχατε απεργία χθες. Χτες υπήρχε απεργία στην Αθήνα και στην Ελλάδα. Σας το λέω γιατί βρέθηκα χθες σε μεγάλο νοσοκομείο και πράγματι λειτουργούσε κανονικά όπως λέτε. Δεν υπήρχαν προβλήματα, αλλά παρατήρησα το εξής. Μιλώντας με κάποιους συναδέλφους σας, δεν γνώριζαν ότι έχουν απεργία. Κοιτάξτε, είναι τόσο ραγδαίες οι εξελίξεις. Βγάζουμε ανακοινώσεις το μεσημέρι αργά ή το απόγευμα. Δεν προλαβαίνουν όλοι οι συνάδελφοι να ενημερωθούν. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς είναι μια προσπάθεια να ενημερώνουμε τους πολίτες και τους συναδέλφους μας μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και να τονίζουμε τα σημεία τα οποία μας ενδιαφέρουν εμάς και τα οποία για το νομοσχέδιο και για την κυβέρνηση είναι ως μη υπάρχοντα. Είναι καταστροφικό το νομοσχέδιο. Για πείτε, γιατρέ μου, πού είναι το κεντρικό πρόβλημα αυτό το νομοσχέδιο? Το κεντρικό πρόβλημα για εμάς τους νοσοκομιακούς γιατρούς βρίσκεται στην απροκάλυπτη και ομή καταπάτηση της κλαδικής συμφωνίας, η οποία πρόβλεπε ασφαλή προγράμματα εφημέρευσης. Αυτή τη στιγμή τα περισσότερα νοσοκομεία της Ελλάδας δεν μπορούν καν να εφημερεύσουν και δεν παρέχουν καμία ασφάλεια στους γιατρούς και στους πολίτες από τη σύνθεση που έχουν. Μάλιστα. Οι προσλήψεις 2.000 νοσοκομιακών γιατρών, οι οποίες έπρεπε να γίνουν τον Ιούλιο του 2009 και δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Τις θυμάμαι και τις προσλήψεις. Εκείνες τις προσλήψεις τις θυμάμαι που λέει τώρα. Εκείνες τις θυμάστε. Όλοι μας τις θυμόμαστε. Υποστελεχωμένα νοσοκομεία, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, δεν μπορούν καν να λειτουργήσουν. Και το βρίσκει πρόσχημα η κυβέρνηση να λέει ότι εφόσον δεν μπορείτε να λειτουργήσετε ως υποστελεχωμένα νοσοκομεία, ενωθείτε 2-2-3-3 για να μπορέσετε να λειτουργήσετε. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε τι θα συμβεί σε τέτοιες περιπτώσεις. Και από εκεί και πέρα είναι το μεγάλο θέμα των προμηθειών των νοσοκομείων. Οι όροι που βάζει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα οδηγήσουν σε μια δραματική υποβάθμιση των υλικών που προμηθεύονται τα νοσοκομεία και ουσιαστικά μόνο κινέζικα και ταϊβανέζικα προϊόντα θα μπαίνουν στα νοσοκομεία. Πάντως κύριε Βαρνάβα, το Υπουργείο είναι αποφασισμένο να το πάει μέχρι τέλος αυτό το θέμα. Το λένε δηλαδή. Ναι. Το είπε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση όχι να αποσυρθεί, αλλά ούτε για αλλαγή έτσι όπως το πάτε. Συνεπώς εσείς πρέπει να καθορίσετε τις τάσεις σας. Τι σημαίνει για εσάς αυτό? Κοιτάξτε να δείτε από την προηγούμενη ιδεσιογραφία σας και ο Μουμπάρακ ήταν πολύ αποφασισμένος ότι θα συνέχιζε εφόρους ζωής να είναι φαραώ στην Αίγυπτο. Επομένως, ας μην είναι τόσο αποφασισμένο έτσι το Υπουργείο. Δηλώνει. Οι κοινωνικές αντιδράσεις είναι εντονότατες και δεν είναι μόνο των νοσοκομιακών γιατρών και των υπολείπων συναδέλφων μας, είναι όλης της κοινωνίας. Και τα χειρότερα έπονται αν ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο. Κύριε Πρόεδρε, οπότε καταλαβαίνετε αυτές. Δηλαδή και μετά την ψήφιση εννοείται θα συνεχίσετε, κύριε Βαρνάβα. Αυτό ήθελα να το ρωτήσω. Σαφέστατα και θα συνεχίσουμε. Αυτό είναι απόφαση όλων των ιατρικών κλάδων και εμείς και οι γιατροί του ΙΚΑ και οι ελευθεροπαγγελματίες θα συνεχίσουμε εντονότατη αντίδραση απέναντι σε αυτά τα μέτρα τα οποία ισοπεδώνουν παντελώς την περίθαλψη των Ελλήνων πολιτών. Εκεί είναι το κύριο σημείο στο οποίο αντιδρούμε. Βλέπετε ότι δεν ζητάμε ούτε αυξήσεις, ούτε επιδόματα, ούτε τίποτα. Ζητάμε να ασκούμε με σωστό και ποιοτικό τρόπο τη δουλειά μας. Να εξυπηρετούμε τους πολίτες και εδώ η κυβέρνηση θέλει να διαλύσει τα πάντα. Ο κύριος Λοβέρδος έχει προϋπηρεσία εξάλλου σε τέτοιου είδους διαλυτικές καταστάσεις. Διέλυσε το ασφαλιστικό, διαλύει την υγεία. Τώρα, αν μείνει κάποιος άλλος κλάδος προς διάλυση, θα τον βάλει και εκεί φαντάζομαι.